την προσευχή και την αγάπη των πιστών αντί για δώρο, ζητά ο Μητροπολίτης Φθιώτιδας Σιμεών εν ώψη των ονομαστηρίων του το Σάββατο 12 Οκτωβρίου. «Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας και προσευχηθείτε για μένα», προτρέπει ο κύριος Σιμεών. Γιατί πάνω απ' όλα η προσευχή και η αγάπη είναι η σημαντικότερη συμμετοχή μας στη γιορτή του άλλου. Γι' αυτό και με την ευκαιρία αυτή θέλω να απευθύνω μια παράκληση ότι το ωραιότερο δώρο που μπορείτε να μου προσφέρετε είναι η προσευχή σας και η αγάπη σας. Γι' αυτό δεν θέλω να μπείτε σε κόπους και σε έξοδα. Προτιμώ να πάρετε κάτι για τον εαυτό σας. Να τονώσετε την αγορά. Να πάτε να ψωνίσετε. Πάρτε κάτι για εσάς και είναι σαν να το παίρνετε για μένα. Η Μητρόπολη διοργάνωσε το 4ο ιερατικό συνέδριό της με θέμα «Η ιερατική οικογένεια». Αποφασίσαμε σήμερα να δούμε ένα εξειδικευμένο θέμα, το οποίο όμως εντάσσεται στο όλο θέμα, που είναι η ιερατική οικογένεια. Διότι αν δεν ενσκύψουμε στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ιερατική οικογένεια, δεν θα μπορέσουμε να βοηθήσουμε ούτε την υπόλοιπη οικογένεια. Οπότε είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε προσκαλέσει δύο εκλεκτούς ομιλητές, ειδικούς πάνω στο θέμα. Και φυσικά θα δοθεί η δυνατότητα να αναπτυχθεί και διάλογος και προβληματισμός και αυτό να αποτελέσει και μια αφετηρία και για άλλες δράσεις, οι οποίες προγραμματίζονται μέσα από το Κέντρο Στήριξης Οικογένειας της Μητροπόλεως μας, από τις Σχολές Γονέων και Στήριξης Οικογένειας των Ενωριών μας, αλλά και από άλλες επιμορφωτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις. Και επειδή οι ιερείς είναι η άμεση οικογένεια του κυρίου Σιμεών, ήταν οι πρώτοι που δέχθηκαν το κέρασμά του με αφορμή τα ονομαστήρια. Η μέρα της εορτής είναι μια μέρα που ανήκει σε όλο το λαό της Φθιώτιδας και σε ανθρώπους που θα έρθουν από κοντά και από μακριά να ευχηθούν. Οπότε θα ήθελα τους στενούς μου συνεργάτες, τους καλούς μας ιερείς, να τους δω πρώτους να ευχηθούν, να ευχηθώ, να αλληλοευχηθούμε, να έχουμε τη χαρά να γευματίσουμε μαζί. Και αυτό είναι μια ευλογία. Βλέπετε ότι οι εορτές μας, για όλους μας, και στο σπίτι μας όταν γιορτάζουμε, όταν γιορτάζουν οι δικοί μας άνθρωποι, οι συγγενείς μας, είναι μια ευκαιρία να ειδωθούμε, να συναντηθούμε, να πραγματοποιήσουμε μια επίσκεψη, οι συγγενείς να βρεθούν ξανά κοντά και να χαρεί ο ένας την παρουσία του άλλου. Αυτό συμβαίνει και με τη γιορτή του Επισκόπου. Είναι μια ευκαιρία να έρθουμε κοντά και στον Άγιο Σιμεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά να έρθουμε και κοντά ο ένας τον άλλον. Γι' αυτό το σπίτι μου, το σπίτι μας, το σπίτι της τοπικής μας εκκλησίας, το Ιερό Επισκοπείο, το Σάββατο θα είναι ανοιχτό όλη τη μέρα, με πολύ χαρά θα σας περιμένω να σας κεράσω για τη γιορτή μου, αλλά κυρίως την Παρασκευή το βράδυ στον Εσπερινό στις 6 ώρα και το Σάββατο το πρωί στη Θεία Λειτουργία. Γιατί πάνω απ' όλα η προσευχή και η αγάπη είναι η σημαντικότερη συμμετοχή μας στη γιορτή του άλλου.